Γεια σας παιδιά, Τζάρβις εδώ. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, όπου σήμερα θα εξερευνήσουμε μία σπηλιά. Λοιπόν, μόλις τώρα τη βρήκα. Είναι πάνω στο βουνό που είναι κοντά στην πόλη μας. Μισό να σας δείξω. Να, μία τέλεια θέα, όπως βλέπετε. Βέβαια, για κάποιο λόγο έχει ομίχλη, οπότε δεν μπορώ να δω τίποτα. Τέλος πάντων, αγνώρισα να φτιάξω πίκαση για κάποιο λόγο. Οπότε μισό λεπτό. Γιατί χρειαζόμαστε μια ξύνα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Επίσης θέλω να σας δείξω, έφτιαξα την μικρή κατασκήνωση και... Έτσι, ας πούμε, εδώ πέρα έβαλα ένα μηχανισμό που έβαλα ένα πίστον και ένα chest. Το πίστον τραβάει το chest κάθε φορά που πατάω... Μισό, κάτι ανοιγοκλίνει. Ωου! Μισό. Καλό, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ας φτιάξουμε ένα πίκαξ. Και θα το κάνω wooden, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορώ. Όταν θα πάμε μέσα στη σπηλιά, θα δούμε πώς θα καταλήξει εδώ το όλο θέμα. Λοιπόν. Ξέρετε τι, νομίζω ότι έπρεπε να είχα φέρει coal. Okay, μισό λεπτό, έχει βραδιάσει τώρα κιόλας. Οπότε, ναι, θα πάω να πάρω λίγο coal από ένα μέρος που είδα πριν από λίγο εδώ δίπλα. Ακριβώς από εδώ κάτω, κάτω από το λόφο εδώ, έχει coal. Σε μια άλλη σπηλιά, έτσι. Γιατί, να τώρα, καθόμουν εκεί και είδα το coal κάπου εδώ κάτω. Να το. Ωραία. Να, εδώ. Φαινόταν από πάνω. Έτσι, ας πάρουμε 2 με 3 κομμάτια. Τι 2 με 3 εδώ, ούτε ένα. Μόνο ένα είχε, τέλος πάντων. Τι, το πήρα. Τώρα το πήρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι αν η σπηλιά θα είναι μεγάλη ή μικρή. Οπότε θα δούμε πρώτα και μετά. Βασικά εγώ λέω πρώτα να ανεβούμε πάνω και μετά ας πούμε για σπηλιά, έτσι. Λοιπόν. Ένας εύκολος τρόπος να ανεβαίνεις σε βουνό είναι να σκάβεις, έτσι. Μόνο που δεν θέλω και το torch, γιατί το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, έτσι. Ας δεν το χαραμάω σε ασχετά θέματα. Λοιπόν, αφού σχεδόν ανεβήκαμε πάνω τώρα. Ωραία, εντάξει. Μόνο αυτό. Ωραία, λοιπόν. Το πιο πιθανό είναι να βρούμε coal, iron. Παραπάνω δεν πιστεύω. Δεν μου φαίνεται. Δεν νομίζω να είναι μεγάλη σπηλιά. Εκτός κι αν είναι, εντάξει. Τώρα τότε. Βασικά παίζει σταματάει και εδώ πέρα. Δεν μπήκα καθόλου μέσα. Αυτό είναι όλο. Το έχει προετοιμαστεί για το τίποτα. Τέλεια. Λοιπόν. Ας αφήσουμε αυτό το torch εκεί πέρα για να μην ξέρουμε και τι γίνεται, εντάξει. Ας είναι και λίγο φωτεινά, έτσι. Λοιπόν, ας πάμε στην προηγούμενη σπηλιά που βρήκαμε το λίγο coal αυτό. Που σημαίνει ότι αν έχει coal εκεί, λογικά θα έχει και κάτι άλλο. Λοιπόν, να εκεί, τώρα έχω κάνει κάτι εκεί εγώ. Λάβα! Εντάξει, δεν φαίνονταν από μακριά, δεν φαίνονταν... Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό. Ω, μεγάλη είναι, παιδιά. Λοιπόν, να σκοτεβούμε. Έχει και άλλο coal. Ωραία. Και έχει και iron. Θα είναι ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Στο οποίο δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν έχουμε stone pickaxe. Κάτι μου λέει ότι ήρθα προετοίμαστος σε αυτό το βίντεο. Τα πάντα μου το λένε αυτό. Να πάρει. Λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ίσως μου πάρει λίγη ώρα να ανέβω πάλι, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι βρήκαμε μια καλή σπηλιά. Εκεί που πίστευα ότι ήταν καλή σπηλιά, δεν είχε τίποτα τελικά. Και εκεί που έλεγα ότι δεν είναι, είχε τα πάντα. Πώς γίνεται.
Βάλουμε το γρανίτι για να μπορέσουμε να έχουμε μετά. Θα πατήσω το shift για να μαζέψω λίγο το ξύλο. Ωραία, εντάξει, αυτό ήθελα μόνο. Για να κάνουμε ένα crafting table και αργότερα να πάρουμε pickaxe. Τέλεια, τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα μαζέψω και το coal από εδώ για να κάνω μερικά torches. Λοιπόν. Θα είναι μια μαύρη βροχή. Τέλεια, δεν είχαμε, είχα ξεμείνει από coal. Έτσι είναι, καλά, είναι καλό που βρήκαμε λίγο εδώ. Σχετικά μικρή ποσότητα, αλλά σκεφτείτε το. Μέσα σπηλιά δεν θα είναι καλύτερα, θα έχει μεγαλύτερη ποσότητα και κάτι μου λέει ότι πέφτει κάτω. Όχι! Πήρα και το νομίζω βασικά. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα περι... τι... Δεν ξέρω... Τι θα έχει εκεί κάτω. Εντάξει, χαράμισα... Α, έμεινε ένα κόλ. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο εκεί κάτω. Από τέρατα εννοώ, δεν βλέπω μεγάλη κίνηση. Λοιπόν, το iron το αφήνουμε εδώ για μετά, μπας και πεθάνουμε. Μπράβο μου! Για τη χειρότερη πτώση. Εδώ είχε λάβα εδώ. Ό,τι στοίχημα. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, η σπηλιά είναι τεράστια. Όχι και τόσο μεγάλη, αλλά... Κάτι μου λέει ότι θα έχει κι άλλη... Oh! Είναι πολύ μεγάλη. Το καλό είναι ότι δεν συναντήσαμε ακόμα κάποιο τέρας. Λοιπόν... Να σπάμε λίγο από εκεί. Λοιπόν, είναι συναρπαστικό. Ω, νυχτερίδα! Ωραία! Είναι συναρπαστικό. Να σπάρουμε το pickaxe, το stone. Τι έκανα μόλις τώρα, τα αντάλλαξα. Λοιπόν, να μαζέψουμε το iron που έχει εδώ, γιατί θα το χρειαστούμε. Ανεβαίνοντας δηλαδή, θέλω να το πάρω για να μην το ξεχάσω εδώ μετά. Αν βρω κάποια άλλη έξοδο, να το πάρω. Μία συμβουλή, έτσι. Αν τώρα ξεκινήσετε το παιχνίδι, ποτέ μην μπαίνετε σε σπηλιά χωρίς torches. Λοιπόν, μου φαίνεται ασφαλές. Το ότι μου φαίνεται δεν σημαίνει τι είναι όμως, έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε προς τα κάτω, γιατί συνήθως προς τα κάτω είναι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά θεωρώ αυτή τη σπηλιά κάπως παράξενη. Να τα μας! Βέβαια δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είναι ένα απλό ζόμπι, έτσι. Να τα, λοιπόν, όπως βλέπετε, πήγαμε αρκετά βαθιά. Και από ό,τι βλέπω εδώ έχει σχετικά καλό loot. Εδώ. Α, να το. Εντάξει, άμα δεν έχεις χώρο και κατεβαίνεις σε σπηλιά με μόνο ένα bow, δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. Λοιπόν.
Έκανα μεγάλη χαζομάρα. Λοιπόν, εντάξει, καλά είμαστε μέχρι τώρα, αλλά... Diamonds! Λοιπόν, παιδιά, ήταν το τυχερό μας mining αυτό. Αλλά ήταν και άτυχο. Να σου πω γιατί. Κάποιος δεν έφερε σιδερένια ξύνα μαζί του. Όχι εγώ, φυσικά. Δεν ήμουν εγώ που την ξέχασα. Δεν την ξέχασα εγώ. Δεν μαζεύω ακόμα τα diamonds φυσικά. Είναι δύο νομίζω. Μπορεί να έχει κι άλλα. Και έχει κι άλλα, ναι. Και έχει μια σχετικά καλή ποσότητα, ε. Μέχρι να φύγει η λάβα από εδώ όμως δεν ξέρουμε τι ποσότητα. Ωραία λοιπόν. Τώρα θεωρώ ότι... Όχι, δεν θεωρώ ακόμα ότι είναι ασφαλές. Τώρα θεωρώ ότι είναι ασφαλές να σπάσω αυτό το μπλοκ. Και ναι. Παίζει να είναι 3 diamonds εδώ. 3. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σκάβω προς τα πάνω. Θα κάνω μια σκάλα. Α, όχι εδώ όμως. Ή μάλλον απλά θα βγω έξω και θα ξαναγυρίσω εδώ μετά. Ναι, είναι το πιο απλό που μπορώ να κάνω. Είχε γκολτ στο ταβάνι και δεν το είχα δει. Εντάξει, όμως δεν είναι κακό. Θέλω να πω, εντάξει, τώρα μερικές πολλές φορές σίγουρα θα σας έχει τύχει να υπάρχει κάτι μεγάλης αξίας και εσείς να το αγνοήσετε. Και το έκανα εγώ πριν από λίγο εδώ. Λοιπόν, μπορεί και εδώ να έχει diamond. Μεγάλη, πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει και εδώ. Σίγουρα. Τι έκανα μόλις τώρα. Πήδηξα. Λοιπόν, όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Έχω coal. Ένα coal, οπότε. Ας πάρω αυτό. Πάρουμε 4, να μας στάσει λίγο για να πάρουμε λίγο iron. Πάνω κάτω να μας στάσει για να ψήσουμε λίγο iron. Χαθήκαμε, όχι φυσικά. Όταν βγούμε έξω θα κόψω το βίντεο εκεί και θα σας δω την άλλη φορά, έτσι φυσικά. Λοιπόν, πώς το έκανα αυτό? Α, όχι, ήτανε που, ναι, ήτανε που πήδηξα κάτω. Αυτό ήτανε που ήθελα να πω, ότι αν πάτε σε σπηλιά χωρίς torches θα χαθείτε, πολύ λογικά. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εντάξει. Βρήκαμε σχεδόν την έξοδο. Από τη στιγμή που ξέρουμε που είναι τα diamonds, επειδή έχουμε βάλει όμως... έχουμε βάλει torches, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας φυσικά. Να, και όπως βλέπετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το περιβάλλον, όπως το νερό, μισό λεπτό. Α, κατεβαίνω! Τι είπα κι εγώ. Κατέβαινα τότε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ανεβαίνουμε, αλλά... Είναι μια φυσική σκάλα, μπορεί να πει κανείς. Και τώρα θα πηδήξω εκεί. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά βαριέμαι να περιμένω, οπότε θα ανεβούμε dirt. Ναι, το dirt χρησιμεύει με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, ένας από τους τρόπους που χρησιμεύει το dead είναι αυτός. Επίσης τώρα θα ξέρουμε με έναν καλύτερο τρόπο, δηλαδή, πού είναι η σπηλιά μας. Λοιπόν παιδιά, σχεδόν βγήκαμε έξω.
Έτσι. Οκ. Okay. Και εγώ έψαχνα τρόπο να περάσω. Είναι κάπως δύσκολο βασικά. Ίσο. Να το, το crafting table. Τέλεια. Λοιπόν, αφού βγήκαμε έξω θα κόψω το βίντεο εδώ. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like και κάντε subscribe άμα δεν έχετε κάνει ακόμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Yeah!